Ελένη Βουλγαράκη μπήκε στην κουζίνα και δοκίμασε την πιο viral συνταγή του TikTok με αγγούρια, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους και τον αγαπημένο της, φώτιο Ιωαννίδη. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια μοιράστηκε τη συνταγή στα social media, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, με την οποία και επιβράβευσε τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού για το απίστευτο γκολ που σημείωσε χθες, α για την Ελένη Βουλγαράκη φαίνεται ότι τα απλά και υγιεινά σνακ μπορούν να γίνουν η αντίδραση του Φώτη Ιωαννίδη στη συνταγή της Ελένης Βουλγαράκη. Μετά την επιτυχημένη εκτέλεση της συνταγής, ο επιθετικός του ΠΑΟ, Φώτης Ιωαννίδης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, σχολιάζοντας χιουμοριστικά, και εγώ νόμιζα ότι το παραγγείλαμε αυτό, συγχαρητήρια ήταν φοβερό. Η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε και υποσχέθηκε να του φτιάξει γεμιστά την επόμενη φορά, δείχνοντα πω το ζευγάρι απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί, ακόμα Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνταγή αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή, με την εκτέλεσή τη από την Ελένη Βουλγαράκη να κερδίζει θετικά σχόλια. Αυτή ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, καθώ γενικά το ζευγάρι έχει επιλέξει να μην απασχολεί με την προσωπική του ζωή και σπανίζουν οι δημόσιε εκδηλώσει μεταξύ του. Η Ελένη Βουλγαράκη έχει αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο δεν μιλάει συχνά για το Φώτη Ιωαννίδη. «Θέλω να πω κάτι, γιατί δεν θέλω να μιλάμε γι' αυτό. Είμαι πολύ περήφανη για το Φώτη. Απλά θέλω να είμαι φιδωλή γιατί ο κόσμος που ακολουθεί τις ομάδες, οι ίδιοι που έστειλαν εχθές συγχαρητήρια, οι ίδιοι θα είναι αυτοί που πάλι θα κατακρίνουν, και θα πάρει η μπάλα και μεν. Επειδή είναι πολύ σοβαρός αθλητής, δεν αξίζει στο φώτι να κρίνεται για την προσωπική του ζωή, του αξίζει να κρίνεται μόνο για το επαγγελματικό κομμάτι, έχει πει στον αέρα του πρωινού η Ελένη Βουλγαράκη.